αποσπάσματα από έρωτες παρτιτού. Συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύς καιρός. Αυτός ένα βράδυ πήρε δρόμο και εξαφανίστηκε. Οι λόγοι της εξαφανίσεώς του ήτανε τελείως μυστικοί. Εκείνη πάλι ξέμεινε μόνη της, άναψε ένα τσιγαράκι king size, σηκώθηκε, πήγε, ετάισε του σκήνας, τάισε και τα σγαλάς και καθήμενη στο ράτσο απολάμβανε τη φύση η οποία εκείνη τη βραδιά ήταν θλιμμένη, πολύ θλιμμένη, σκοτεινή και μαύρη και η βρόχα έπεφτε ράιθρου. Πέρασαν χρόνια και χρόνια και αυτή τον περίμενε κι όλο τον περίμενε ξαπλωμένη στην τυβανοκασέλα της. Σηκώθηκε, πήγε στο γκάρντεν, βγήκε από το γκάρντεν, ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε, όταν ξαφνικά άκουσε να χτυπάει το κουδούνι. Βγήκε και ήρθε αντιμέτωπη με τον ταχυδρόμο. Της έφερε ένα γράμμα συστημένο από τα μακρινά. Το πήρε με λαχτάρα, υπόγραψε στο κοιτάπι του ταχυδρομικού διανομέα, το άνοιξε και άρχισε να το διαβάζει. Κεντρική Ευρώπη, του μηνός τάδε, ημέρα τάδε και ώρα τάδε και κάτι ψηλά, κάθετος και παύλα. Σου έρχομαι μετά από χρόνια να σου πω το good morning μου με το how are you μου, να σου ρίξω και ένα I love you, I love you, I love you, για να καταλάβεις ότι μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα, αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου, διότι ο ένας μου γιος σπουδάζει στην Ελβετία πολιτικές επιστήμες, ο άλλος μου γιος είναι στο Περναμπούκο, σπουδάζει δερματολογία. Η κόρη μου αντικειτέρ στη Γαλλία. Και το μεγαλύτερο μου παιδί απ' όλα πάει από την Ουρακοτάκα στην Ουγκάντα και έχει ο Θεός κάποτε ίσως σε συναντήσω. Αμήν. Εκείνη δάκρυσε για το χαμένο έρωτα, έκλεισε το γράμμα, αποκοιμήθηκε απάνω στο γράμμα με τις παλιές αναμνήσεις. Ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου.